Ελλάδα υπήρξε πάντα χώρα όνειρο για μετανάστες, ιδιαίτερα από την περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κάποιοι από αυτούς ήρθαν εδώ, εργάστηκαν επίπονα και αποτελεσματικά και έστησαν τις δικές τους επιχειρήσεις. Μερικές από αυτές ήταν τόσο έξυπνες που προτάθηκαν για στήριξη και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus. Όπως η επιχείρηση της κυρίας Ιορδανέσκου στην Αθήνα και τη Σαντορίνη, και οι προσπάθειες της κυρίας Ταμάρας από τη Μολδαβία και της κυρίας Γκρουγιάν από τη Ρουμανία, που ασχολούνται με πλεκτά κοσμήματα και μεταποίηση ρούχων. Ονομάζομαι Γκρουγιά Σιμώνα Μαρία, είμαι 42 ετών, έρχομαι από τη Ρουμανία. Το τελευταίο 4 χρόνια μένω εδώ στην Ελλάδα. Πριν 3 χρόνια άνοιξα ένα μαγαζί που επιδιορθώνω ρούχα και επίσης κάνω κέντυμα με μηχανή. Η επιχείρηση είναι οικογενειακή. Συνεργαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα με κάποια καταστήματα και στη Σαντορίνη και στην Αθήνα. Τώρα πρόσφατα ανοίξαμε online κατάστημα, e-shop. Φτιάξαμε ένα καινούριο κολεξιόν κοσμημάτων μας. Πρόβλημα με τη γλώσσα. Είχα πολλές δυσκολίες για να ξεκινάω την επιχείρηση. Τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τη ζωγραφική απάνω στα ρούχα και ένα είδος ζωγραφική που ονομάζεται batik. Σημασία έχει ότι η επιτυχία σε κάθε δραστηριότητα διατηρεί την προσωπική σφραγίδα του καθενός και δείχνει πως διέξοδα σε κάθε δυσκολία, ακόμα και μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, υπάρχουν. Χρειάζεται απλώς πολλή θέληση, ψυχικό σθένος, λίγη τύχη και όραμα. Η ελπίδα γεννιέται στην πορεία και κανείς μα κανείς σήμερα, όσο σκληρά και να είναι τα πράγματα στην Ελλάδα του 2023, δεν πάει τελικά χαμένος.